Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στα τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Μαρία Ρόνη από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το αν περίμεναν εκεί, αν περίμεναν στο Παρίσι κάτι καλύτερο. Όχι, και διεθνείς αναλυτές και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι πριν την έναρξη της συνάντησης στην Ατάλεια μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας θεωρούσαν ότι οι ελπίδες επιτυχίας αυτής της συνάντησης ήταν ελάχιστες. Και αυτό αποδείχτηκε. Εκτιμούν διεθνείς αναλυτές ότι η Τουρκία όπως και το Ισραήλ είναι σημαντικοί διπλωματικοί παράγοντες με πολλά ατού, αλλά αυτή τη στιγμή οι ελπίδες εξακολουθούν να είναι ελάχιστες για επίτευξη συμφωνίας, διότι οι θέσεις που έχουν εκφράσει δημοσίως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνεχίζει την τυφλή επίθεση σε αμάχους. Η Γαλλία καταδίκασε χθες το χτύπημα στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Μαριούπολης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γαλλίας το χαρακτήρισε απάνθρωπο και δειλό χτύπημα της Ρωσίας. Και εξάλλου σήμερα το απόγευμα θα συναντηθούν στο Παρίσι, στις Βερσαλίες για μια άτυπη σύνοδο κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, η ενέργεια, η ενεργειακή κρίση και το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Όσον αφορά την ενέργεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στην ανάγκη απεξάρτησης από τα ρωσικά ορικά καύσιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι πιθανό ότι κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα θέσουν το θέμα εμπάργκο στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έχουν ενημερώσει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ωστόσο, θεωρείται απίθανο προς το παρόν να εγκριθεί ένα τέτοιο μέτρο, καθώς η εξάρτηση, ο βαθμός εξάρτησης ορισμένων χωρών από τη ρωσική ενέργεια είναι ακόμα πολύ μεγάλος. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, Μαρία Ρόνη, για το τι σκέφτονται στις Βρυξέλλες, τι αποφάσεις θα πάρουν για την ενέργεια. Πολύ σημαντικές για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που βλέπουν τους λογαριασμούς να ανεβαίνουν. Θα τα ξαναπούμε.